έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση περί πολιτικής ορθότητας το τελευταίο διάστημα. Αν θα μπορούσαμε να πούμε έναν ορισμό της πολιτικής ορθότητας, ποιος θα ήταν αυτός? Η διατύπωση μιας θέσης από μια συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει βάλει στον εαυτό της τη σωστή ταμπέλα, ούτως ώστε οι υπόλοιποι να μην μπορούν να αντιδράσουν, διότι εκείνη η ομάδα θεωρείται ότι έχει την σωστή άποψη γενικώς, οπότε μπορεί να εκφέρει εκείνη τις εκτιμήσεις της για ένα γεγονός και όλοι πρέπει να υποτάσσονται σε αυτή την εκτίμηση, άλλως θα χαρακτηριστούν από την ομάδα αυτή συντηρητική, οπισθοδρομική και έτσι ο άλλος θα αποφύγει να εκφράσει τη γνώμη του για να μην αποκτήσει αυτή τη βαριά ταμπέλα. Έτσι όπως το περιγράφετε, ακούγεται ως κάτι αρνητικό η πολιτική ορθότητα. Απολύτως, και είναι αρνητικό. Δεν έχει μέσα την έννοια της συμπερίληψης. Οι ίδιες ομάδες θα προστατεύονταν καλύτερα αν είχαμε ένα πραγματική ελευθερία του λόγου. Διότι η πολιτική ορθότητα αναιρεί την έννοια της ελευθερίας του λόγου με έναν τρόπο διαστρεβλωτικό, κυριολεκτικά φασιστικό.